Καλό μεσημέρι, κυρία Ξενογιανακοπούλου. Καλό μεσημέρι, κυρία Υπουργέ. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, μιλάμε για ένα σύστημα πολυετούς και ετήσιου στρατηγικού σχεδιασμού για τις προσλήψεις στο δημόσιο. Μιλάμε για το σχέδιο νόμου ενδυνάμωση του ΑΣΕΠ, ενίσχυση και αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης. Τι σημαίνουν όλα αυτά στην πράξη και ποια είναι η φιλοσοφία, δηλαδή τι θέλετε να πετύχετε με το σχέδιο νόμου? Κοιτάξτε, καταρχάς η ανάγκη σε αυτή τη νέα εποχή που βαδίζει η χώρα μας μετά τα μνημόνια και ανακτά σταδιακά την κυριαρχία και τις πολιτικές της επιλογές, είναι να μπορέσει και η δημόσια διοίκηση να ανταποκριθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στη νέα στρατηγική παραγωγικής και κοινωνικής ανασυγκρότησης της χώρας και φυσικά στην εξυπηρέτηση πάνω απ' όλα των πολιτών. Άρα λοιπόν η στόχη μας είναι αφενός να μπορέσουμε να επιταχύνουμε όλες εκείνες τις αλλαγές για την εσωτερική αναβάθμιση της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αλλά και την αναγκαία ανανέωση για να μπορέσει να υλοποιηθεί μέσα και από την ανανέωση με επιστήμονες, με το νέο προσωπικό που θα είναι και κατάλληλο για αυτή τη διαδικασία, ο ψηφιακός μετασχηματισμός του δημοσίου, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών αλλά και τη διαφάνεια. Και εκεί εντάσσονται και η καταγραφή των αναγκών του δημοσίου και η αντίστοιχη διαδικασία στρατηγικής για τις προσλήψεις. Και έχουμε τρία μεγάλα θέματα σε αυτό το νομοσχέδιο. Το πρώτο είναι ότι πλέον καταρτίζεται ένας πολυετής στρατηγικός σχεδιασμός αναγκών και προσλήψεων του δημοσίου. Τονίζω τις λέξεις ανάγκες, γιατί δεν είναι προσλήψεις ως αυτοσκοπός, είναι βάση αναγκών και με προτεραιότητες. Και τον συνδέουμε με το δημοσιονομικό κύκλο, δηλαδή με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και πρόγραμμα της χώρας, καθώς και με τον ετήσιο προϋπολογισμό, γιατί την περίοδο των μνημονίων δυστυχώς γινόντουσαν αποσπασματικά οι προσλήψεις, υπήρχε δυνατότητα κυρίως σε επίπεδο συμβασιού. Άρα μπαίνουν σε ένα πρόγραμμα, σε μία βάση προσλήψεις. Σε μία στρατηγική μπαίνουν όλα, μπαίνουν σε ένα πρόγραμμα πολυετές και ετήσιο. Διαβάζω, κυρία Ξενογιανακοπούλου, ότι μέχρι το τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους τα Υπουργεία θα έχουν καταρτήσει ένα σχέδιο με τον προγραμματισμό των προσλήψεων τακτικού προσωπικού για την επόμενη τετραετία. Είναι αληθές, είναι αληθές αυτό, έτσι? Ακριβώς. Αυτός είναι ακριβώς ο στόχος και θα αρχίσει να ισχύει ήδη από τον Ιανουάριο του 19. Γιατί θα είναι αυτό το Γενάρη λοιπόν θα έχουμε τις πρώτες ανακοινώσεις. Αυτό το Γενάρη θα τεθεί το ερώτημα σε όλους τους φορείς του δημοσίου ότι θα πρέπει πλέον να κάνουν μία αποτίμηση στρατηγικών αναγκών, όχι απλώς θέσεις που, όπως γινόταν μέχρι σήμερα και αποσπασματικά, αλλά ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες με βάση τη στρατηγική που έχει ο κάθε φορέας και με βάση τα οργανογράμματα και τις θέσεις που έχει. Θα έρχονται τα αιτήματα στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, εμείς όλα αυτά θα κάνουμε μία ενιαία σύνθεση και θα τα στέλνουμε και στο Υπουργείο Οικονομικών για τη δημοσιονομική πρόβλεψη. Στη συνέχεια το Σεπτέμβριο κάθε μήνα, εκεί μπαίνουμε στην ετήσια διαδικασία που τη συνδέουμε πλέον με την κατάρτιση του προϋπολογισμού του ετήσιου, τώρα που είμαστε πια στην κανονικότητα ξανά της Ευρωζώνης, όπου θα έρχονται τα Υπουργεία και στο πλαίσιο του πολυετούς θα λένε τι ανάγκες έχουν για την επόμενη χρονιά, και εδώ σημειώστε παρακαλώ γιατί έχει μεγάλη σημασία, ανάγκες όχι μόνο για τακτικό αλλά και για εποχικό προσωπικό. Α, μάλιστα. Γιατί το εποχικό προσωπικό μπορεί να είναι εποχικό αλλά δεν είναι έκτακτο. Ξέρουν περίπου τα Υπουργεία τι ανάγκες έχουν για πυροσβέστες, παραδείγματος χάρη, ή για αρχαιοφύλακες τη θερινή περίοδο. Και έτσι να μην φτάνουμε τον Ιούλιο και να μην έχουμε προλάβει να κάνουμε τις προσλήψεις, αλλά από την διαδικασία ολοκλήρωση του προϋπολογισμού να μπορούν αυτές οι διαδικασίες να κινούνται με μία εγκριτική πλέον πράξη, μεγάλη απλούστευση και διαφάνεια. Δεν θα έχουμε εκατοντάδες μικρές αποσπασματικές εγκριτικές πράξεις, η οποία θα βγαίνει αρχές Ιανουαρίου, θα στέλνεται στο ΑΣΕΠ, θα μπορεί το ΑΣΕΠ πλέον με πλήρη διαφάνεια να κάνει όλο του τον προγραμματισμό του έτους, που σημαίνει και επιτάχυνση. Τι αλλάζει στο ΑΣΕΠ? Απλοποιούνται κάποιες διαδικασίες? Ναι, απλοποιούνται μια σειρά από διαδικασίες. Και πρέπει να σας πω ότι αυτό έγινε σε πλήρη συνεννόηση με το ΑΣΕΠ. Όπως ξέρετε, είναι μια ανεξάρτητη και καταξιωμένη αρχή. Γιατί αυτή τη στιγμή το ΑΣΕΠ εκ των πραγμάτων έχει επιβαρυνθεί με πάρα πολύ μεγάλο έργο. Ναι. Όχι μόνο για τις προσλήψεις, αλλά λόγω της αξιοπιστίας και της αξιοκρατίας που εγγυάται, έχει επιβαρυνθεί και με τις κρίσεις των προϊσταμένων. Δηλαδή, αφενός είναι οι συνθέσεις επιλογής ειδικού προσωπικού για τους διοικητικούς γραμματείς που είναι σε εξέλιξη του νέου θεσμού, και αφετέρου το ΑΣΕΠ είναι για τους γενικούς διευθυντές που ολοκληρώθηκε των Υπουργείων αλλά απομένει για την υπόλοιπη
δημόσια διοίκηση, καθώς και συμμετέχουν και στα συμβούλια κρίσεων των διευθυντών. Κύριε Υπουργέ, τι σας κάνει να πιστεύετε ότι όλα αυτά θα τηρηθούν στην πράξη, ότι θα λειτουργήσουν? Και εν πάση περιπτώσει, εσείς έχετε τη διάθεση και την πρόθεση, την καλή πρόθεση, όλα αυτά να υλοποιηθούν. Αλλά ενδεχομένως μια άλλη κυβέρνηση να λειτουργήσει διαφορετικά. Έχω την αίσθηση, αλλά και την εμπειρία πρέπει να πω, ότι ό,τι γίνεται στη λογική της θεσμικής διασφάλισης, της διαφάνειας και της κατοχύρωσης, τελικά παγιώνεται θεσμικά. Mm-hmm. Ξέρετε, πολλές φορές, πολλές αλλαγές, ακόμα και η ίδρυση του ΑΣΕΠ, να σας θυμίσω την περίοδο του Ανδρέα Παπανδρέου και του Αναστάση Πεπονή, είχε δημιουργήσει πάρα πολλές μεγάλες αντιδράσεις. Mm-hmm. Το θυμόσαστε αυτό τη δεκαετία του 90. Υπάρχουν παραθυράκια καταστρατήγησης αυτού του σχεδίου? Όχι, δεν υπάρχουν. Ίσα-ίσα αυτό το σχέδιο έρχεται να μην αφήνει παραθυράκια. Επειδή ως τώρα δεν υπήρχε ένας συνολικός σχεδιασμός και υπήρχε η λογική του 1 προς 5, του 1 προς 3, οι απαγορεύσεις, οι ανάγκες του δημοσίου, οι οποίοι έπρεπε, δηλαδή έπρεπε οι υπηρεσίες να δουλέψουν. Έπρεπε τα νοσοκομεία να δουλέψουν, τα σχολεία, τα ΚΕΠ. Αναγκαζόντουσαν και γινόντουσαν όλα αποσπασματικά. Άρα θα σταματήσουν και οι προσλήψεις από το παράθυρο που λέγαμε παλιά? Δεν υπάρχουν προσλήψεις από το παράθυρο, γιατί όλες οι προσλήψεις γίνονται μέσω ΑΣΕΠ. Δεν υπάρχει διαδικασία εκτός ΑΣΕΠ, ακόμα και συμβασιούχοι, να είμαστε σαφείς, γίνονται μέσω ΑΣΕΠ. Το ζήτημα είναι οι προσλήψεις να γίνονται με βάση ένα κεντρικό σχεδιασμό, με αποτύπωση αναγκών και, όπως σας είπα, και για τους εποχικούς να υπάρχει και εκεί η έγκαιρη. Βάλατε το ζήτημα με τους συμβασιούχους. Εκεί τι αλλάζει? Αλλάζει κάτι? Ποια είναι η κατεύθυνση της κυβέρνησης? Και αν αλλάζει, κοιτάξτε, και η διάρκεια της πρόσληψης? Ναι, κοιτάξτε, όσον αφορά τους συμβασιούχους, παρότι και εκεί έχει μειωθεί ο αριθμός των συμβασιούχων που αμείβονται από τον κρατικό προϋπολογισμό, γιατί γίνεται μία παρανόηση πολλές φορές. Υπάρχουν οι συμβασιούχοι για τα προγράμματα ΕΣΠΑ, τα ερευνητικά προγράμματα, που αυτό δεν είναι κρατικός προϋπολογισμός, είναι ειδική σχέση για μία συγκεκριμένη περίοδο για ένα πρόγραμμα. Για τους συμβασιούχους που είναι του δημοσίου και, όπως σας είπα, καλύπταν τις ανάγκες λόγω έλλειψης του τακτικού προσωπικού και των προσλήψεων, αυτό πιστεύω ότι όσο περνάει ο καιρός και ομαλοποιείται πλέον η διαδικασία προσλήψεων με τον κανόνα 1:1, ο οποίος δεν διωγγώνει το δημόσιο, απλά σταματά τη συρρήκνωση. Γιατί το δημόσιο έχει υποστεί μια συρρήκνωση 20% τα τελευταία 8 θα χρόνια. Θα περιοριστεί και με το σύστημα αυτό και ο αριθμός των συμβασιούχων? Ακριβώς. Γιατί, βέβαια, εφόσον πλέον τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες που θα καταγράφονται από το σχεδιασμό θα τις καλύπτουν οι τακτικοί πλέον υπάλληλοι και λειτουργοί του δημοσίου, δεν θα υπάρχει πια και η ανάγκη, ναι, για συμβασιούχους. Είπατε για τους εποχικούς. Να σας πω χαρακτηριστικά το Βοήθεια στο Σπίτι. Έτσι. Ναι. Βοήθεια στο Σπίτι, που είναι ένα κοινωνικό πρόγραμμα πολύ καταξιωμένο και αναγκαίο σε όλη τη χώρα και οι ελληνικές οικογένειες το έχουν αγκαλιάσει, που ήταν συνέχεια στον αέρα, με συμβασιούχους που ήταν σε ομοιρία οι άνθρωποι, αυτή τη στιγμή προκυρήσονται οι 3.200 θέσεις, πέρασε η τροπολογία προχτές, και άρα εκεί πέρα θα έχουμε πλέον μόνιμο προσωπικό. Συνεπώς μπαίνουμε σε μια κανονικότητα ως δημόσια διοίκηση, και η κανονικότητα είναι υπέρ του πολίτη, γιατί σημαίνει ότι ο δημόσιος λειτουργός έχει καριέρα μπροστά του, μπορεί να επιμορφωθεί, μπορεί να επενδύσει στη δουλειά του. Και φυσικά αυτό τελικά είναι σε όφελος και του δημοσίου συμφέροντος και της υπηρεσίας που προσφέρει η δημόσια διοίκηση. Τώρα, οι συμβασιούχοι εντάσσονται σε αυτό το σχέδιο νόμου ή όχι? Κοιτάξτε, στο βαθμό που μιλάμε, ναι, και για εποχικές ανάγκες, καταλαβαίνετε ότι εκεί μιλάμε για ανάγκες όχι μονίμων, αλλά ακριβώς και συμβασιούχων. Και συμβασιούχων, ακριβώς. Ναι, αλλά μπαίνουν όμως σε ένα σχεδιασμό. Δηλαδή, ναι, θα είναι για τις ανάγκες οι συγκεκριμένες, που ξέρουμε ότι κάθε συγκεκριμένη χρονική περίοδο, όπως το καλοκαίρι, χρειάζονται. Σήμερα είστε πρωτοσέλιδο, όχι εσείς, το σχέδιο νόμου σε δύο εφημερίδες. Ναι. Τα νέα, με κριτικό τρόπο, λένε τα εξής: αλλάζει ο κεντρικός σχεδιασμός για να εξυπηρετήσει προεκλογικές σκοπιμότητες. Ανοίγουν οι πόρτες των προσλήψεων σε βάθος τετραετίας. Θα ήθελα μια απάντηση σε αυτό. Κοιτάξτε, εγώ η απάντηση που δίνω είναι η ακόλουθη: ότι αυτή τη στιγμή η χώρα μπαίνει σε μια κανονικότητα διοικητικά και δημοσιονομικά. Άρα, μια ευρωπαϊκή σύγχρονη χώρα πρέπει να λειτουργεί με θεσμικό τρόπο. Δεν μπορεί να λειτουργεί εκ των ενόντων και απλώς να κλείνει τρύπες. Πιστεύω ότι, ακόμα και αν υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις ή κριτικές, όσο θα το εξηγήσουμε αυτό το νέο προγραμματισμό και τη νέα θεσμική δομή στη Βουλή, έχω την αίσθηση ότι τελικά θα έχει και ευρύτερη πλειοψηφία υποστήριξης. Πότε θα το φέρετε στη Βουλή? Αν όλα πάνε καλά, γιατί τώρα το θέσαμε σε διαβούλευση, γιατί θέλαμε, επειδή είναι ένα θέμα που έχει μέσα, όπως ξέρετε, και πάρα πολλά ζητήματα για τους υπαλλήλους κοινωνικά,
Δηλαδή βάζουμε θέματα εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, αδειών, μητρότητας, γονικών αδειών, θέματα υγείας. Έχει και την κοινωνική πτυχή αυτό το νομοσχέδιο, σωστά. Όπως έχει και την ίδρυση ενός παρατηρητηρίου. Άρα, πότε με το καλό? Είναι σε διαβούλευση μέχρι την Δευτέρα. Αν όλα πάνε καλά, πιστεύω ότι πριν τα Χριστούγεννα, δηλαδή πριν κλείσει η Βουλή μετά τον προϋπολογισμό, θα το έχουμε καταθέσει για να συζητηθεί το Γενάρη. Θα βάζατε έναν τίτλο στο σχέδιο νόμου? Ναι, θα έλεγα μια σύγχρονη με διαφάνεια και αξιοκρατία δημόσια διοίκηση σε υπηρεσία του πολίτη. Στην υπηρεσία του πολίτη. Κυρία Ξενογιανακοπούλου, μπαίνει ζήτημα κυβερνητικής συνοχής. Θα ήθελα να το ρωτήσω και αυτό, διότι ακούσαμε τον κύριο Καμένο να λέει ότι αν τα Σκόπια ψηφίσουν την Συμφωνία των Πρεσπών, εγώ αποχωρώ, φεύγω από την θέση του Υπουργού Άμυνας. Μπαίνει ζήτημα κυβερνητικής συνοχής, μπαίνει ζήτημα πολιτικών εξελίξεων? Θεωρώ ότι δεν μπαίνει θέμα κυβερνητικής συνοχής. Η θέση αυτή του κύριου Καμένου και των Ανέλη είναι μια θέση που έχει διατυπωθεί εδώ και καιρό. Όμως ο ίδιος ο κύριος Καμένος είπε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα θέσει σε κίνδυνο αυτή την κυβέρνηση που αυτή τη στιγμή κάνει αυτή τη μεγάλη προσπάθεια της μεταμνημονιακής πορείας της χώρας και με δείγμα γραφής τον προϋπολογισμό που θα ψηφίσουμε αυτές τις μέρες και όλα τα κοινωνικά μέτρα που ψηφίζονται όλο αυτόν τον καιρό. Ναι. Εκτιμώ λοιπόν ότι όταν θα έρθει εκείνη η στιγμή, πιστεύω ότι δεν θα τεθεί τέτοιο ζήτημα που να θέσει σε αμφισβήτηση τη συνοχή και τη λειτουργία της. Εσείς λέτε όταν έρθει η συμφωνία στο ελληνικό κοινοβούλιο. Ο κύριος Καμένος σήμερα είπε, από τη Λάρισα αν δεν κάνω λάθος, ότι αν περάσουν την, διαβάζω τη δήλωση σε εισαγωγικά, οι πρέσπες από την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας θα παραιτηθώ και θα αποσυρθώ από την κυβέρνηση. Δεν είπε αν περάσουν από το ελληνικό κοινοβούλιο, αν περάσουν από τα Σκόπια εγώ θα παραιτηθώ και θα αποσυρθώ από την κυβέρνηση. Γι' αυτό ρωτώ αν αυτό επιταχύνει κάποιες πολιτικές εξελίξεις. Κοιτάξτε, εγώ παραμένω στην δήλωση του κύριου Καμένου που είχε κάνει στο Υπουργικό Συμβούλιο που είχε γίνει, όπως ξέρετε, το Σεπτέμβριο και εκεί πέρα ήταν σαφής και είπε ότι είναι ο τελευταίος ο οποίος θα δημιουργήσει πρόβλημα στη λειτουργία αυτής της κυβέρνησης. Δεν θα ήθελα να σχολιάσω κάτι άλλο. Ναι. Και πιστεύω ότι και ο κύριος Καμένος έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι στήριξε την συνοχή και την πορεία αυτής της κυβέρνησης. Εκλογές, κυρία Υπουργέ? Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, όπως έχει πει επανειλημμένα ο Πρωθυπουργός. Δεν θα μπορούσε. Δεν βλέπετε κάτι άλλο να είναι σε θέση να διαταράξει ή να επιταχύνει μια εκλογική διαδικασία? Σε αυτή τη φάση εμείς λειτουργούμε με το κυβερνητικό μας σχεδιασμό, το πρόγραμμά μας. Όπως βλέπετε τρέχουμε σε όλα τα μέτωπα, και στο οικονομικό, το κοινωνικό, το διοικητικό, γιατί η μεγάλη πρόκληση, και εκεί θα κριθούμε, είναι να ανταπεξέλθουμε σε αυτή τη νέα εποχή που άνοιξε για τη χώρα μας, να της δώσουμε μία προοπτική και για την οικονομία και την ανάπτυξη, το κοινωνικό κράτος και τη δημόσια διοίκηση. Και αυτό κάνουμε. Καλείτε τον κύριο Μητσοτάκη να πει ονόματα σε αυτό που ανέφερε στη Βουλή περί συναλλαγής, ότι ουσιαστικά δώσατε το ζήτημα το μακεδονικό για να πάρετε τις συντάξεις και πράγματι το θέμα θα τεθεί και στις Βρυξέλλες, κυρία Υπουργέ? Πρέπει να σας πω ότι την ώρα που ο κύριος Μητσοτάκης έκανε αυτή τη δήλωση από το έδρανο της Βουλής, αισθάνθηκα βαθιά ντροπή. Δεν μπορεί ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που όπως ξέρετε είναι διακριτός θεσμός στην κοινοβουλευτική μας δημοκρατία, να μιλάει με αυτόν τον τρόπο, τουλάχιστον είναι ανεύθυνος τρόπος. Και είναι ανεύθυνος αφενός γιατί δεν μπορεί να θέτει σε τέτοια βάση ένα ζήτημα το οποίο αφορά την εθνική πολιτική και την εξωτερική πολιτική της χώρας. Είναι ανεύθυνο και για το εσωτερικό της χώρας, είναι ανεύθυνο και για τις διεθνείς σχέσεις της χώρας και πολύ περισσότερο με ένα ζήτημα όπως είναι τα κοινωνικά θέματα που έχει γίνει μια πολύ μεγάλη μάχη και που το ίδιο το κόμμα θα πρέπει να πει ονόματα όμως. Να πει, όταν μιλάμε για συναλλαγή, προφανώς η μία πλευρά εννοεί ότι είναι η κυβέρνηση. Αν θέλει να είναι σοβαρός, πρέπει να πει ότι δεν κάνει μία συζήτηση καφενείου, γιατί αυτά ξέρετε, του να λέμε τέτοιες κουβέντες, αυτά είναι για να τα λένε κάποιοι πολιτευτές στα καφενεία. Αλλά δεν μπορεί ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης για ένα εθνικό θέμα να λέει αυτή την κουβέντα. Και εγώ θα παρατηρήσω και κάτι άλλο που υπόθηκε, ναι. Το οποίο εξίσου ένιωσα ντροπή, ότι στο περίφημο αυτό σύνθημα που καλλιεργεί η Χρυσή Αυγή, ότι η δημοκρατία εντός εισαγωγικών πουλάει τη Μακεδονία,
Το μόνο που βρήκε να πει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι ότι δεν είναι η δημοκρατία που πλάει τη Μακεδονία, αλλά η κυβέρνηση. Είπε, δεν συμφωνούμε. Είπε, το είπε στη Βουλή. Κοιτάξτε, δεν συμφωνούμε. Πρέπει να σας πω ότι δυστυχώς μέσα στην αγωνία της αξιωματικής αντιπολίτευσης να περιχαρακώσει το χώρο της προς τα δεξιά, έχει μια συνεχή διολύσιση ακροδεξιά, η οποία είναι, νομίζω, τελικά εις βάρος. Αυτό είναι εις βάρος και της δημοκρατίας, αλλά και του ίδιου του χαρακτήρα και της φυσιογνωμίας, λοιπόν, της Νέας Δημοκρατίας. Κυρία Υπουργέ, κυρία Ξενογιαννακοπούλου, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά.